Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η βραδινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση του RTV. Στις 21 Μαΐου θα διεξαχθούν οι εθνικές εκλογές, ύστερα από την σημερινή επίσημη ανακοίνωση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην έναρξη της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου. Αν χρειαστεί δεύτερη αναμέτρηση, τόνισε ο Πρωθυπουργός, αυτή θα πραγματοποιηθεί στις αρχές Ιουλίου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε την ημερομηνία των εκλογών. Αυτές θα γίνουν στις 21 Μαΐου, όπως είπε στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Αν χρειαστούν δεύτερες εκλογές, θα γίνουν στις αρχές Ιουλίου. Οι εθνικές εκλογές θα διεξαχθούν στη λήξη της τετραετίας, όπως εξ αρχής είχε δεσμευτεί. Θα γίνουν την Κυριακή 21 Μαΐου και αν χρειαστεί δεύτερη αναμέτρηση, ώστε να ακυρωθεί η περιπέτεια της απλής αναλογικής, αυτή θα πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι τις αρχές Ιουλίου, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Έργο το οποίο αποτυπώνεται σε 402 νόμους που εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο, ψηφίστηκαν από τη Βουλή, καλύπτουν όλο το φάσμα της δημόσιας πολιτικής, από την θωράκιση της εθνικής άμυνας και την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού, μέχρι την μόνιμη ελάφρυνση από δεκάδες φόρους και την αύξηση των συντάξεων μετά από 12 χρόνια. Και από την ψηφιακή πρόοδο και την αναβάθμιση της παιδείας και της υγείας μέχρι τον νέο κατώτατο μισθό, ο οποίος, θυμίζω, έφτασε από τα 650 ευρώ στα 780 ευρώ. Πρόκειται, όπως γνωρίζετε, για πρωτοβουλίες οι οποίες υλοποιήθηκαν, ενώ ταυτόχρονα διαχειριστήκαμε αλλεπάλληλες κρίσεις. Πανδημία, τις προκλήσεις των γειτόνων μας στο Αιγαίο, την απόπειρα μεταναστευτικής εισβολής, τελευταία την ενεργειακή έκρηξη, την εισαγόμενη ακρίβεια από τον πόλεμο στην Ουκρανία, μια σειρά από φυσικές καταστροφές. Εξελίξεις στις οποίες πάντως η πολιτεία έχει καταφέρει να υψώσει μια σειρά από ισχυρά αναχώματα. Θυμίζω ότι σχεδόν έχουμε μηδενίσει πια τις αυξήσεις στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος. Έχουμε πια τον έκτο χαμηλότερο πληθωρισμό στην Ευρώπη, ενώ οι έκτακτες ενισχύσεις στο εισόδημα θα συνεχιστούν όσο καιρό διαρκεί η απειλή της διεθνούς ακρίβειας. Και ασφαλώς η οδυνηρή, η τραυματική εμπειρία των τεμπών ανέδειξε τις ελλείψεις που έχει ακόμα το κράτος μας. Είναι νησίδες αναχρονισμού που αντιστέκονται στη συλλογική πρόοδο δίπλα σε ανεύθυνες συμπεριφορές που την υπονομεύουν. Η ανατροπή όλων αυτών καθίσταται έτσι μια σαφή προτεραιότητα για την επόμενη μέρα. Η χώρα και οι πολίτες χρειάζονται καθαρούς ορίζοντες. Και σε πείσμα όσων διέδιδαν τα αντίθετα σενάρια, οι εθνικές εκλογές θα διεξαχθούν στη λήξη της τετραετίας, όπως εξ αρχής είχα δεσμευθεί, θα γίνουν την Κυριακή 21 Μαΐου. Στη συνέχεια ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στα βήματα που έκανε η χώρα και υποστήριξε ότι η Ελλάδα αλλάζει και ότι η κυβέρνηση υλοποίησε όλες τις προεκλογικές της δεσμεύσεις. Έπειτα ο κύριος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι έχουμε ένα συνεχές χρέος να αποκαλύπτουμε την παγίδα κυβερνησίας της απλής αναλογικής, εξηγώντας ότι η πρώτη κάλπη θα κρίνει ποιος θα κυβερνήσει, ενώ η δεύτερη κάλπη θα κρίνει πώς θα κυβερνήσει. Και αν χρειαστεί δεύτερη αναμέτρηση, ώστε να ακυρωθεί η περιπέτεια της απλής αναλογικής, αυτή θα πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι τις αρχές Ιουλίου. Πρόκειται για έναν προγραμματισμό απόλυτα συνεπή με τις συνταγματικές προθεσμίες, που ταυτόχρονα όμως συνυπολογίζει και μια σειρά από σοβαρά γεγονότα της κοινωνικής και οικονομικής ζωής, όπως οι πανελλαδικές εξετάσεις και η έναρξη της τουριστικής περίοδου. Στο μεταξύ όμως, η δικιά μας δουλειά συνεχίζεται. Και σίγουρα από αυτήν δεν έλειψαν λάθη. Είμαστε εδώ για να τα διορθώνουμε. Και θα έλεγα ότι το σύνθημά μας από εδώ και στο εξής είναι προχωράμε μαζί μπροστά, αλλάζοντας την Ελλάδα πιο ασυμβίβαστα και πιο τολμηρά. Για να συμβεί αυτό όμως, θα πρέπει όλοι μας να θυμίζουμε τα μεγάλα βήματα που έκανε η χώρα αυτά τα 4 χρόνια. Όχι μόνο γιατί η συνέπεια λόγων και πράξεων χτίζει τελικά
την εμπιστοσύνη των πολιτών, αλλά γιατί το σημαντικό μας έργο αποδεικνύει ότι η Ελλάδα μπορεί να αλλάζει. Μερικές φορές, όχι όσο γρήγορα θα θέλουμε, αλλά αλλάζει. Και αγαπητοί συνάδελφοι, πράγματι, εδώ και 4 χρόνια αξίζει τον κόπο σε κάθε ευκαιρία να θυμίσουμε ότι παρά τις μεγάλες δυσκολίες τηρήσαμε όλες τις κεντρικές μας προεκλογικές δεσμεύσεις. Μειώσαμε φόρους και εισφορές, στηρίζουμε και στηρίξαμε το μέσο εισόδημα. Έχουμε σήμερα μια οικονομία που αναπτύσσεται με ρυθμό σχεδόν διπλάσιο αυτού του μέσου όρου της Ευρωζώνης. Θυμίζω, ήμασταν ουραγοί στην ανάπτυξη το 2019. Δεσμευθήκαμε και κάναμε πράξη ότι θα φέρουμε πολλές ξένες επενδύσεις, ότι θα δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας. Έχουμε δημιουργήσει 300.000. Έχουμε ρίξει την ανεργία κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες. Έχουμε ενισχύσει την υγεία και την παιδεία. Έχουμε κάνει 25.000 προσλήψεις στην παιδεία μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού. Η εθνική μας άμυνα έχει θωρακιστεί όσο ποτέ, ενώ αντιμετωπίσαμε και το μεταναστευτικό. Να θυμίσω την κατάσταση την οποία κληρονομήσαμε όταν ήρθαμε στα πράγματα τον Ιούλιο του 2019. Και όλα αυτά μέσα σε ένα νέο ψηφιακό κράτος, το οποίο ωστόσο χρειάζεται νέα δομή λειτουργίας, όχι μόνο με καλύτερους μισθούς, αλλά και με διαρκή αξιολόγηση. Και αυτό θα είναι το επόμενο εθνικό στοίχημα. Μάλιστα, ήδη σήμερα θα συζητήσουμε την επιβράβευση της αποδοτικότητας στο δημόσιο και τους ταχύτερους διορισμούς μέσω του νέου ενιαίου διαγωνισμού του ΑΣΕΠ, θυμίζω, ύστερα από 2 χρόνια αμοιβόμενης δοκιμαστικής περίοδου. Για τα παραπάνω, βέβαια, θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε τις επόμενες εβδομάδες. Για την ώρα έχω 2 σχόλια μόνο να κάνω. Το πρώτο αφορά τα καθήκοντά μας. Εξακολουθούμε να υπηρετούμε την αποστολή μας ως Υπουργοί όλων των Ελλήνων. Ενώ στη Βουλή θα προωθούμε νομοσχέδια τα οποία έχουν συζητηθεί χωρίς τροπολογίες της τελευταίας στιγμής, όπως συνέβαινε άλλοτε. Το δεύτερο που θέλω να τονίσω επικεντρώνεται στην αλήθεια του δημόσιου λόγου μας, γιατί μόνο με αυτήν τελικά μπορούμε να απαντάμε στο δηλητήριο των ψεμάτων των αντιπάλων μας. Πρέπει να παρουσιάζουμε το σημαντικό μας έργο με πειθό, αλλά χωρίς υπερβολές, νιώθοντας, ακούγοντας, προσπαθώντας, αναγνωρίζοντας τα λάθη όπου αυτά έχουν γίνει, αλλά μην ακυρώνοντας τη σημαντική προσπάθεια την οποία έχουμε πετύχει αυτά τα χρόνια, ώστε η Ελλάδα του 2023 να είναι σε πολύ καλύτερη θέση από ό,τι ήταν η Ελλάδα του 2019. Και παράλληλα, έχουμε ένα συνεχές χρέος να αποκαλύπτουμε την παγίδα ακυβερνησίας της απλής αναλογικής, εξηγώντας ότι η πρώτη κάλπη θα κρίνει ποιος θα κυβερνήσει, ενώ η δεύτερη κάλπη θα κρίνει πώς θα κυβερνήσει. Και τονίζοντας ότι σε έναν εξαιρετικά ασταθή κόσμο η χώρα χρειάζεται σταθερή ηγεσία, γι' αυτό και οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν ποιον ψηφίζουν για πρωθυπουργό. Και θα σας ενθάρρυνα να χρησιμοποιούμε και παραδείγματα από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες έχουν περιέλθει σε ένα κυκαιώνα αστάθειας, ακριβώς επειδή έχουν ως εκλογικό σύστημα την απλή αναλογική, η οποία πολύ συχνά οδηγεί πράγματι σε ακυβερνησία. Στη γειτονική Βουλγαρία θα γίνουν την Κυριακή εκλογές. Είναι οι πέμπτες εκλογές, επαναλαμβάνω, οι πέμπτες εκλογές μέσα σε 2 χρόνια. Αδυνατούν οι φίλοι μας Βούλγαροι να σχηματίσουν οποιαδήποτε κυβέρνηση, θύματα και αυτή της απλής αναλογικής και της αδυναμίας συνεννόησης μεταξύ των κομμάτων. Αναρωτιέμαι αν αυτό χρειαζόμαστε σήμερα στη χώρα μας. Συνεπώς, αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία σημαίνει ισχυρή Ελλάδα. Προϋπόθεση για να αποκτήσουμε ένα αποτελεσματικότερο κράτος με καλύτερους μισθούς για όλους, αξιοπρεπή καλύτερη υγεία σε καλύτερα νοσοκομεία, προσιτή στέγη κυρίως για τους νέους μας. Και οι Ελληνίδες και οι Έλληνες στις εκλογές της 21ης Μαΐου θα επιλέξουν τελικά εάν ο τόπος θα συνεχίσει να διεκδικεί και να κερδίζει το στοίχημα του εξυγχρονισμού. Φάνηκε πόσο δύσκολο είναι αυτό. Και θα κρίνουν τελικά 2 διαφορετικές θητείες στην οικονομία,
στην κοινωνία, στην άμυνα, στην εξωτερική πολιτική, στη διεθνή εκπροσώπηση της χώρας. Ακόμα θα κρίνουν την ετοιμότητα και τη δυνατότητα διαχείρισης κρίσεων, αλλά θα κρίνουν, πιστεύω, και την ειλικρίνεια, την πολιτική ευαισθησία και τη διαρκή προσπάθεια. Και έτσι, με ευθύνη και οριμότητα, οι πολίτες, ο κυρίαρχος ελληνικός λαός θα ζυγίσει και θα αποφασίσει, και είμαι σίγουρος ότι θα αποφασίσουν σωστά. Την παραχώρηση του δασικού χωριού Κέδρος που βρίσκεται στην τοπική κοινότητα Καταράκτη Άρτας από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην περιφέρεια Ηπείρου ανακοίνωσαν από κοινού ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος Γιώργος Σαμυράς και ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχρημάνης. Το δασικό χωριό παραχωρείται για 15 συν 5 έτη στην περιφέρεια Ηπείρου, η οποία αναλαμβάνει και το κόστος αποκατάσταση των ζημιών στις υποδομές του δασικού χωριού. Την παραχώρηση του δασικού χωριού Κέδρος που βρίσκεται στην τοπική κοινότητα Καταράκτη Άρτας από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην περιφέρεια Ηπείρου ανακοίνωσαν από κοινού ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σαμυράς και ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχρημάνης. Το δασικό χωριό είχε μισθωθεί το 2012 στο Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων για 10 χρόνια, ο οποίος το είχε υπεκμισθώσει διαδοχικά σε δύο επιχειρηματίες. Από το 2018 όμως παραμένει κλειστό, καθώς οι μισθωτές διέκοψαν τη σύμβαση επικαλούμενοι το υψηλό κόστος συντήρησης. Ο Δήμος αιτήθηκε την παραχώρηση για 20 και άνω έτη, με δυνατότητα υπεκμίσθωσης, και πέρσι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας το παραχώρησε για 5 επιπλέον έτη, σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Πρόσφατα όμως, ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων, λαμβάνοντας υπόψη το κόστος αποκατάστασης των ζημιών που είχαν υποστεί οι κατασκευές, δήλωσε πως δεν αποδέχεται την παράταση της μίσθωσης και εισηγήθηκε την παραχώρησή του στην περιφέρεια Ηπείρου, ώστε να αναλάβει αυτή την επισκευή, ανακαίνιση του δασικού χωριού και την υπεκμίσθωσή του. Η περιφέρεια Ηπείρου εκδήλωσε εγγράφως τη θετική αποδοχή της παραχώρησης. Το δασικό χωριό λοιπόν παραχωρείται για 15 συν 5 έτη στην περιφέρεια Ηπείρου, η οποία και αναλαμβάνει το κόστος αποκατάστασης των ζημιών και έχει τη δυνατότητα υπεκμίσθωσης. Το δασικό χωριό Κέδρος βρίσκεται σε υψόμετρο 920 μέτρων και αποτελείται από 8 ξύλινες κατοικίες εμβαδού 48 τετραγωνικών μέτρων, 12 ξύλινες κατοικίες 72 τετραγωνικών μέτρων, 3 ξύλινες αποθήκες 36 τετραγωνικών μέτρων, 1 ξύλινο κτίριο εμβαδού 180 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο χρησιμοποιείται ως εστιατόριο, 1 ξύλινο κτίριο με υπόγειο και ισόγειο 180 τετραγωνικών μέτρων, ο κάθε όροφος, το οποίο χρησιμοποιείται ως διοικητήριο πλήρως εξοπλισμένο, 3 πέτρινες βρύσες και υπαίθριο αναψυκτήριο. Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχρημάνης δήλωσε: «Συμφωνήσαμε να αναλάβουμε το χώρο για 15 χρόνια και σε ένα χρόνο μετά την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης θα εκπονήσουμε τη μελέτη, καθώς οι παρεμβάσεις που απαιτούνται δεν θα είναι απλά μπάλωμα. Αρχικά είχε γίνει με άλλα κριτήρια, ενώ σήμερα είναι άλλα, με πρώτο την ενεργειακή απόδοση ενός κτηρίου». Έχουμε αρκετό καιρό που συζητάμε για τοπικά θέματα της Ηπείρου με τον κύριο Αμυρά, και ένα θέμα το οποίο και αυτός ήθελε να δώσει λύση, και ο Δήμος ήρθε και είπε ότι εμείς αδυνατούμε, είπε και σε μένα και στον κύριο Αμυρά, αλλά παίζει τεράστιο ρόλο σε μια ευρύτερη περιοχή, είναι το δασικό χωριό στο Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων, στον Καταράκτη Άρτας. Έτσι, μετά από πάρα πολλή σκέψη και περίσκεψη, ότι αυτό αλλάζει δεδομένα στην περιοχή εφόσον λειτουργήσει σωστά και θα είναι πραγματικά ένας πόλος έλξης σε μια πολύ ιδηλιακή περιοχή όπως είναι η περιοχή ευρύτερη των Κεντρικών Τζουμέρκων, τελικά συμφωνήσαμε και θα κάνουμε το εξής, και ευχαριστώ ιδιαίτερα τον κύριο Υπουργό, τον κύριο Αμυρά. Εμείς θα αναλάβουμε ως Περιφέρεια Ηπείρου αυτόν τον τόπο που σήμερα είναι το δασικό χωριό για 15 συν 5 χρόνια να το έχουμε υπό την διαχείριση της Περιφέρειας Ηπείρου. Και σε ένα χρόνο από την ημέρα που θα υπογραφεί και θα βγει στο διάβγεια η προγραμματική σύμβαση που θα κάνουμε,
να έχουμε κάνει τη μελέτη. Και γιατί μιλάμε για μελέτη. Δεν είναι ένα απλό μπάλωμα που θα κάναμε στην υπάρχουσα εγκατάσταση. Όταν είχε γίνει, θυμάμαι, ήταν δασάρχης Άρτας ο Μητιάτης, ο Γούκος και υπουργός ο Στέφανος ο Τζουμάκας. Είχε γίνει με άλλα κριτήρια. Σήμερα πρώτο κριτήριο είναι η ενεργειακή απόδοση ενός κτηρίου. Τότε είχε ένα κεντρικό λέβητα που μοίραζε ζεστό νερό για τη θέρμανση σε όλες τις επιμέρους, παράδειγμα, υπάρχουσες υποδομές. Όλα αυτά πρέπει να αλλάξουν. Πρέπει να δούμε τι θα είναι από ό,τι υπάρχει χρήσιμο, τι όχι, και αυτό σημαίνει μια ενδελεχή απασχόληση με αυτό το θέμα και μια μελέτη η οποία θα είναι της εποχής του 2030. Κύριε Υπουργέ, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω και για αυτά και για άλλα θέματα τοπικά που λύνουμε και να ξέρετε ότι γράφετε το όνομά σας, ότι μετά από τόσα χρόνια απεργίας σε αυτό το δασικό χωριό θα δοθεί μια σωστή κατεύθυνση που θα τη δώσουμε μαζί και θα τη δώσουμε υπηρέτη. Από την πλευρά του, ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σαμυράς επεσήμανε: «Η φυσική ομορφιά των Τζουμέρκων είναι μοναδική. Το δασικό χωριό μπορεί να γίνει ένας πόλος τουριστικής ανάπτυξης περιοχής, να στηρίξει την τοπική οικονομία και να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας». Στην Ήπειρο ταιριάζει ο ήπιος τουρισμός, ο οικοτουρισμός, η αειφορία, οι λύσεις που είναι βιώσιμες και κρατάνε για πάντα. Αυτό λοιπόν πάμε να κάνουμε και θα το πετύχουμε με τη συνεργασία της Περιφέρειας του Περιφερειάρχη του κ. Καπλιμάνη με το Δασικό Χωριό Κέντρο στον καταράκτη στα κεντρικά του ΜΕΚΑ. Λοιπόν, επί 5 χρόνια έμενε κενό αυτό το Δασικό Χωριό που είχε μέσα πολλά ξύλινα σπιτάκια. Είχα μια 20 ξύλινα σπιτάκια από 50 έως 80 τετραγωνικά μέτρα και τώρα πάμε να αξιοποιήσουμε αυτό το διαμάντι. Θα φέρει τουρισμό, αλλά παράλληλα θα δώσει και ένα στίγμα για το πώς πρέπει τουριστικά να αναπτύσσονται οι υποδομές. Έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στην περιφέρεια και στην εμπειρία του κ. Καχρημάνη. Δεδομένου αυτό που είπε, όντως είναι ένας από τους στόχους μας, από τις επιδιώξεις μας. Δηλαδή, ενεργειακά να είναι αυτόνομο, να είναι ένα πράσινο οικολογικό χωριό, το οποίο πέρα της φυσικής ομορφιάς που το περιβάλλει, θα προσελκύει τουρίστες ακριβώς διότι θα έχει μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα. Αυτά ψάχνει η νέα γενιά σήμερα, αυτά ψάχνουν οι ψαγμένοι ταξιδιώτες, οι οποίοι διαρκώς αυξάνονται στον αριθμό και γι' αυτό λοιπόν εμείς θα τους καλωσορίσουμε μετά την εκπόνηση της μελέτης και με τη βοήθεια του Υπουργείου Περιβάλλοντος, οτιδήποτε χρειαστείτε, εδώ είμαστε για να κάνουμε αυτό το δασικό χωριό ένα δασικό χωριό διαμάντι, υπόδειγμα για όλη την Ελλάδα. Ευχαριστώ. Η περιφέρεια φαντάζομαι και κάθε φορά τη εκδοχή δεν μπορεί να είναι ξενοδόχο. Όχι, όχι, δεν είναι. Όχι. Άρα μιλάμε ότι θα υπάρχει ένα φορέα λειτουργία που δεν θα είναι η περιφέρεια, θα είναι ιδιώτη. Θα το δούμε αυτό, ναι, κατά πάσα πιθανότητα. Μπορεί να είναι ήπειρο στη συνέχεια. Παράδειγμα, θα δούμε. Τώρα, αυτή τη στιγμή, επήγει να φτιάξουμε τα σχέδια τη αναστήλωση και τη ενεργειακή αναβάθμιση όλου αυτού του συνόλου που σήμερα δεν υπάρχει. Όχι απλώς δεν υπάρχει, είναι και έχει μείνει πάρα πολύ πίσω, δηλαδή είναι σκαμμένη γη. Είναι άλλη εποχή. Βέβαια. Μετά όλα γίνονται. Όλα με συνεργασία είναι ανοιχτά. Ευχαριστούμε. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, πάμε να συνδεθούμε με τον συνάδελφο δημοσιογράφο Βαγγέλη Πίχα από τα στούντιο του RTV στην Πρέβεζα. Βαγγέλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Βίκυ, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Ο Κύβος ερήφθη. Εκλογές 21 Μαΐου και επίσημα από τα χείλη του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Πρόκειται για έναν προγραμματισμό απόλυτα συνεπή με τις συνταγματικές προθεσμίες, λέει ο Πρωθυπουργός, που ταυτόχρονα όμως συνυπολογίζει και μια σειρά από σοβαρά γεγονότα της κοινωνικής και οικονομικής ζωής, όπως οι πανελλαδικές εξετάσεις και η έναρξη της τουριστικής περίοδου, αναφέρει χαρακτηριστικά στη δήλωση που έκανε σήμερα το μεσημέρι. Ήταν αναμενόμενο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης όμως αποφάσισε να ανακοινώσει τις εκλογές για να μην σέρνεται όλη αυτή η πολιτική διαμάχη όλο αυτό το διάστημα ότι δεν ξέρουμε από τα υπόλοιπα κόμματα, δεν ξέρουμε πότε θα κάνετε εκλογές, γιατί δεν μας λέτε την ακριβή ημερομηνία. Και όλο αυτό είχε μία φθορά στην κυβέρνηση και επικοινωνιακή. Έτσι λοιπόν αποφάσισε να λύσει
το θέμα μία και καλή να ανακοινώσει τις εκλογές, να ανακοινώσει την ημερομηνία 21 Μαΐου, ανήμερα Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης, Δίκη, κυρίες και κύριοι, όχι στις 28 Μαΐου όπως αναφερόταν σε διάφορα ρεπορτάζ. Και πλέον αποτελεί και το ερώτημα τι θα γίνει με τις δεύτερες εκλογές, έτσι, Δίκη? Πάντως είπε ότι μέχρι 3 Ιουλίου, αν θα πάμε σε δεύτερες κάλπες, για να μην υπάρξει αναστάτους και για τα παιδιά που ρίχνονται στη μάχη των πανελλαδικών, αλλά και αυτό που είπες λίγο πριν, επειδή είναι σχεδόν μεσούσης της τουριστικής περίοδου. Αν χρειαστεί, λέει ο Μητσοτάκης, δεύτερη αναμέτρηση ώστε να ακυρωθεί η περιπέτεια της απλής αναλογικής, αυτή θα πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι τις αρχές Ιουλίου. Ναι. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι οι κάλπες θα στηθούν λίγες ημέρες μετά το τέλος των εξετάσεων των πανελλαδικών. Ακριβώς. Αλλά πριν από τη σύνοδο κορυφής των κρατών μελών, ναι, του ΝΑΤΟ, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 11 έως 12 Ιουλίου. Βαγγέλη, δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να πει ότι τους έπιασε ο Πρωθυπουργός εξαπίνης και ήταν μια ημερομηνία την οποία δεν ανέμενε κανείς τους. Είναι όλοι προετοιμασμένοι, έτσι κι αλλιώς το προεκλογικό κλίμα, όπως είπαμε, έχει αρχίσει και ζεσταίνεται μήνες πιο πριν. Οπότε τώρα θεωρώ ότι είναι όλοι έτοιμοι να ριχτούν στη μάχη του Σταυρού. Βέβαια, εδώ σε εμάς, στη δική μας την περιοχή, υπάρχει ένα ερώτημα. Ποιοι θα είναι οι υποψήφοι, ποιοι θα είναι εκείνοι που θα στελεχώσουν το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας? Θα το μάθουμε τώρα, Βίκυ, όσο το δυνατόν νωρίτερα. Πιστεύω μέχρι αύριο, μεθαύριο, θα έχουμε μάθει τα δύο ονόματα ενός άντρα και μιας γυναίκας. Μέχρι στιγμής ο κύριος Στήλιος και η κυρία Φέη Κυριακίδου είναι οι δύο υποψήφοι με το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στο νομό της Άρτας. Οπότε πιστεύω οι επίσημες ανακοινώσεις, άντε να είναι μέχρι το τέλος της εβδομάδας, όπου ολοκληρώνεται και φεύγει και ο μήνας Μάρτιος. Έτσι. Ναι. Πιο πέρα δεν γίνεται, διότι, Βίκυ, υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα μέχρι τις εκλογές. Διαλύεται η Βουλή πότε? Στη Βουλή θα συνεχιστούν κανονικά οι κοινοβουλευτικές εργασίες μέχρι και τη Μεγάλη Τρίτη, 11 Απριλίου. Ναι. Οπότε και θα κλείσει για τις ημέρες του Πάσχα, εκτός αν χρειαστεί μία ημέρα ακόμα για ένα νομοσχέδιο. Σωστά. Όπως όλα δείχνουν, το τελευταίο νομοσχέδιο που αναμένεται να κατατεθεί και να ψηφιστεί θα είναι του Υπουργείου Εσωτερικών. Ωραία. Έτσι. Με βάση τώρα τα σημερινά δεδομένα, η Βουλή δεν έχει λόγο να ανοίξει ξανά παρά μόνο για τη θυροκόλληση του Προεδρικού Διατάγματος για τη διάλυσή της. Αυτό μπορεί να γίνει 22 έως 30 ημέρες πριν τις εκλογές, δηλαδή το διάστημα 22 έως 28 Απριλίου. Έτσι. Μετά τις εκλογές της 21ης Μαΐου θα ακολουθήσει ένα δεκαήμερο διερευνητικών εντολών, μπορεί και λιγότερο ανάλογα με το χρονικά διάστημα που θα κρατήσουν οι πολιτικοί αρχηγοί. Στο δεκαήμερο μετά τις κάλπες, που θα έχει ολοκληρωθεί και η καταμέτρηση από τα δικαστήρια και θα έχουν επικυρωθεί οι εκλεγμένοι, θα συγκληθεί η νέα Βουλή. Ωστόσο, για να ολοκληρώσω, δεν είναι ακόμα βέβαιο αν θα γίνει παράλληλα με τις διερευνητικές ή μετά. Το πιθανότερο είναι να συγκληθεί στις αρχές Ιουνίου. Τυπικά χρειάζονται δύο συνεδριάσεις, δηλαδή δύο ημέρες, μία για την ορκομοσία της Βουλής και μία για την εκλογή του νέου Προεδρείου. Έτσι. Αμέσως μετά η Βουλή μπορεί να διαλυθεί στις αρχές Ιουλίου για τη διεξαγωγή των δεύτερων εκλογών, αν αυτές χρειαστούν. Πάμε τώρα και σε μία άλλη τροπολογία που αφορά την δική μας λειτουργία της Σχολής Γεωπονίας στην Άρτα. Και εγώ να πω ότι η τροπολογία αυτή ψηφίζεται την Πέμπτη και σήμερα υπάρχει μία πληθώρα ανακοινώσεων από φορείς της περιοχής, οι οποίοι εκφράζουν την αμέριστη συμπαράστασή τους και τη στήριξη στους φοιτητές και το εκπαιδευτικό προσωπικό. Να υπενθυμίσω ακόμη, γιατί δεν ξέρω αν εχθές το είπαμε ή αν εν τη ρήμη του λόγου είπαμε ότι αυτό το νομοσχέδιο είναι του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Όχι, είναι του Υπουργείου Ανάπτυξης. Να το διευκρινίσουμε και αυτό. Το άρθρο λοιπόν 126 συμπεριλαμβάνεται σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και θα συζητηθεί, όπως είπαμε, την ερχόμενη Πέμπτη. Αυτό που τονίζουν οι φορείς είναι ότι η τροπολογία αυτή δεν αντιμετωπίζει ουσιαστικά το πρόβλημα το οποίο έχει προκύψει. Δηλαδή την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των φοιτητών. Σωστά. Το είπαμε και εχθές και αναφέραμε χαρακτηριστικά ότι οι κινητοποιήσεις γίνονται διότι διεκδικούν την νομοθετική κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων οι απόφοιτοι. Να μπορούν να πάρουν το πτυχίο για να βρούνε δουλειά. Δεν γίνεται να έχουν πτυχίο και απλά να το φτιάχνουν μια κορνίζα και να κάθονται να το βλέπουν. Το ζητούμενο είναι ότι ναι, υπάρχει
αμέριστη συμπαράσταση από όλους τους φορείς, από όλους τους πολιτικούς φορείς, από συλλόγους, από ανθρώπους οι οποίοι είναι στην καθημερινότητα όλων μας. Βεβαίως. Δεν είναι πολιτικοί ή δεν ανήκουν κάπου ιδεολογικά. Υπάρχει μια αμέριστη συμπαράσταση. Όλα και τα από την ΠΕΔ, ναι. Όλα τα ειδησιογραφικά site σε όλη την Ελλάδα έχουν αναδείξει το συγκεκριμένο θέμα. Είδα ότι έχει ξεκινήσει και παίζει και πολύ δυνατά και σε τηλεόραση αλλά και σε ραδιοφωνικούς σταθμούς. Μάλιστα σήμερα ο Real FM είχε και ανταπόκριση από Άρτα και ανέπτυξε το θέμα αναλυτικότατα. Ταυτόχρονα, από εκεί και έπειτα, γνωρίζουμε και ξέρεις και εσύ πολύ καλά ότι ο κύριος Τσίνας από εχθές που σου έδωσε τη συνέντευξη στο κεντρικό δελτίο είναι στην Αθήνα και αυτός. Γίνονται διαβουλεύσεις, γίνονται συζητήσεις και πλέον αναμένουμε να δούμε την τελική έκβαση όλων αυτών των πραγμάτων, διότι δεν είναι δυνατόν να ζούμε το 2023 και να μην έχουν τη δυνατότητα τα παιδιά μας να έχουν πιστοποιημένο πτυχίο έναρξης επαγγέλματος μόλις τελειώσουν το πανεπιστήμιο. Έτσι. Σε μια χώρα όπως είναι η Ελλάδα. Δηλαδή είναι φοβερό. Βαγγέλη, θεωρείς και ποια είναι η δική σου η εκτίμηση ότι μπορεί να υπάρξει μια έκβαση θετική για τους αποφύτους της ολής γεωπονίας? Γιατί δεν αφορά, όπως είπαμε, την Άρτα. Είναι χιλιάδες παιδιά και είναι ένα ζήτημα το οποίο έρχεται μετά τη συγχώνευση των πρώην ΤΕΗ με τα πανεπιστήμια. Δηλαδή ακόμη επί υπουργείας του κυρίου Γαβρόγλου. Σωστά. Εγώ έψεξα εχθές και την πρώην Βρετανική Αρχή, που θεωρώ ότι δεν κινήθηκε σωστά όλα αυτά τα χρόνια. Mm-hmm. Ακούω και διαβάζω πάρα πολλά όλες αυτές τις τελευταίες ώρες, γιατί ο ένας ο πολιτικός δεν έκανε αυτό και γιατί το ένα κόμμα δεν έκανε το άλλο. Εγώ ξαναλέω πάλι μια φορά, μέσα από την τηλεοπτική συχνότητα του RTV Δίκη, ότι όλοι οι πολιτικοί στο νομό της Άρτας θα έπρεπε να κινηθούν πολύ πιο γρήγορα για αυτές τις διαδικασίες, ανεξαρτήτου κόμματος. Δεύτερον, θα έπρεπε η νυν κυβέρνηση να δει τι άφησε χωρίς να ολοκληρώσει ο ΣΥΡΙΖΑ την προηγούμενη τετραετία στην αλλαγή σκυτάλης που έγινε της κυβέρνησης το 2019, τι έπρεπε να διορθωθεί, το οποίο θα έπρεπε να έχει διορθωθεί από την κυρία Κεραμέως σε όλα αυτά τα χρόνια. Mm-hmm. Και ταυτόχρονα δεν πρέπει να φτάνουμε πάντα σε ένα τέλος, δηλαδή μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα που λέμε, για να φτάσουμε σε μια διαδικασία πια, ότι ναι, πρέπει τα παιδιά να αποκτούν το πτυχίο επαγγελματικά που δικαιώματα. Ακριβώς. Που ολοκληρώνουν τη σχολή τους. Δεν είναι δυνατόν να μην γίνεται αυτό. Σωστά. Ας βρουν τον τρόπο. Εγώ δεν είμαι νομοθέτης για να βρω τον τρόπο. Θα το πρέπει να το βρουν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν αυτό. Το αν από ΤΕΗ έγινε ΑΕΗ και για ποιο λόγο έγινε και πώς έγινε, ας το βρει η κυβέρνηση και ας το βρουν οι νομοθέτες που είναι αυτή τη στιγμή στις συγκεκριμένες θέσεις. Πρέπει όμως να το λήξουν αυτό το θέμα. Δεν γίνεται να σπουδάζουν τα παιδιά και να μην ξέρουν ότι ολοκληρώνουν τις σπουδές τους και δεν έχουν τι να κάνουν το πτυχίο τους. Και να συνεχίζουν σε αυτή την ομοιρία. Εννοείται. Έτσι, ναι. Και ταυτόχρονα δημιουργείται και πρόβλημα πάρα πολύ σοβαρό στις περιοχές. Το ξαναλέμε για άλλη μια φορά. Κανένας δεν θα δηλώσει γεωπονική σχολή στην Άρτα για να έρθει όταν ξέρει ότι δεν θα του εγκριθεί το πτυχίο. Έτσι. Αυτό είναι το βασικό ζητούμενο και αυτό είναι και το μείζον θέμα. Πριν κλείσουμε, βεβαίως. Θα βγει μια ειδική διαδικτυακή εφαρμογή, την οποία ήθελα να το πω στο πρώτο θέμα, απλά μου διέφυγε. Ναι. Οι πολίτες θα μπορούν να εντοπίζουν το εκλογικό κέντρο που θα ψηφίσουν. Mm. Είναι πλέον στα νέα δεδομένα του Υπουργείου Εσωτερικών που έρχεται για καλύτερη αντιμετώπιση των ψηφοφόρων και των πολιτών. Δηλαδή, ο προσδιορισμός της ημερομηνίας των εκλογών στις 21 Μαΐου από τον Πρωθυπουργό δίνει αυτό το σήμα εκκίνησης της προεκλογικής περίοδου. Υπάρχουν εκλογικοί κατάλογοι που είναι έτοιμοι, εντάξει. Οι πολίτες που θέλουν να μάθουν πού ψηφίζουν αλλά και να ελέγξουν εάν τα στοιχεία τους είναι σωστά, θα πρέπει να μπαίνουν σε ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία θα δημοσιευθεί σύντομα και θα λέγεται «Μάθε πού ψηφίζεις». Ναι. Είχε ξαναγίνει αυτό και στην προηγούμενη εκλογική διαδικασία, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Αλλά τώρα έχει βελτιωθεί. Είναι η νέα βερσιόν. Ακριβώς. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός είχε και θετικά αποτελέσματα. Ναι. Η τεχνολογία προχωρά. Και βέβαια προς διευκόλυνση των πολιτών.
Σωστά. Βαγγέλη, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να διακόψουμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε κοντά σας με τα υπόλοιπα θέματα του δελτίου μας. Στα σούπερ μάρκετ του ομίλου Ελωμάς φροντίζουμε για σας. Κρέτα Φάρμς γαλοπούλες μείον 30%. Λαβάς Κυρί μείον 30%. Παπαδοπούλου μπισκότα μείον 30%. Ρίο Μάρε 2x160 5,29. Ελωμάς, κάθε μέρα κοντά σας. Επίσης, μέχρι την Τρίτη στα σούπερ μάρκετ Αγγέλης θα βρείτε Γεωργάρα Πίτσα Special μόνο 3,18. Φόρμα C του Φρυγανιές 3+1 δώρο μόνο 1,19. Μάνα, λαδοπαξίματα, 1+1 δώρο. Μάξι χαρτί κουζίνας, 2 κιλών μόνο 7,24. Ελωμάς χαρτί υγείας economy δεκάρι μόνο 2,67. Ελωμάς πένες και μακαρόνια νούμερο 2 μόνο 69 λεπτά. Μεγάλες προσφορές μόνο στα σούπερ μάρκετ Αγγέλης. Τα δικά μας ντόπια καταστήματα. Μπορεί να φαίνονται ίδια, όμως αυτό ξεχωρίζει για την οστιμιά του και την καταγωγή του. Είναι κοτόπουλο από τον Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας, που εδώ και 40 χρόνια σας χαρίζει γεύση και υγεία. Άρτα. Κοτόπουλα από την Ήπειρο της γεύσης. Βιομηχανία Γάλακτος Ηπείρου Καράλης. Αγνά παραδοσιακά προϊόντα από φρέσκο γάλα της περιοχής Ηπείρου. Καράλης. Ελληνικά βραβευμένα τυριά. Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ηπείρου στηρίζει τον αγώνα φοιτητών και ακαδημαϊκών της Γεωπονικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Το θέμα απασχόλησε τη συνεδρίαση της Τρίτης και ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο εξέφρασε τη στήριξη στο αίτημα για την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφύτων της σχολής. Αρρωγός στον αγώνα των φοιτητών και των ακαδημαϊκών της Γεωπονικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που έχει έδρα στην Άρτα στέκεται η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ηπείρου. Το θέμα τέθηκε εκτός ημερήσιας διάταξης στη συνεδρίαση της Τρίτης και ομόφωνα η διοίκηση στηρίζει το αίτημα για αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων στους απόφοιτους της σχολής. Σημειώνεται ότι το θέμα είναι σε εκκρεμότητα από τη μεταρρύθμιση του νόμου Γαβρόγλου, χωρίς να αντιμετωπίζεται ούτε με τη ρύθμιση που έχει κατατεθεί στη Βουλή και οδεύει προς ψήφιση τις ημέρες αυτές. Οι υποστημισιώτες δήλωσαν ότι υποβάλλουν τις παρετήσεις τους στην κυρία Πρίτανη ως έδειξη διαμαρτυρία στην αμφισβήτηση του ακαδημαϊκού του έργου. Σας προτείνω λοιπόν να εκδώσουμε κι εμείς από τη μεριά μας ένα ψήφισμα συμπαράστασης στους φοιτητές που διεκδικούν τα αυτονόητα. Προκειμένου το ψήφισμα αυτό στη συνέχεια να το κοινοποιήσουμε στο ακαδημαϊκό προσωπικό της σχολής, στους φοιτητές, στον τύπο φυσικά και στο αρμόδιο. Είναι ένα ζήτημα πολύ σοβαρό. Αυτή η ομιλία πιστεύω ότι θα πρέπει να λήξει το συντομότερο δυνατό. Δεν υπάρχει σαφής αιτιολογία να βρίσκεται ακόμη σε εκκρεμότητα. Και όπως είπα προηγουμένως σε συνεννόηση και με τον συνάδελφο Δήμαρχο Αρτέων, ο οποίος έχει και το τη μεγαλύτερη έγνοια, μιας και το τμήμα του εδρεύει εκεί. Φέραμε το θέμα στο Διοικητικό Συμβούλιο και όποιος στη συνέχεια συνάδελφος θέλει να πάρει το λόγο, να προσθέσει, να αφαιρέσει κάτι σε αυτά που πριν από λίγο είπα, μπορεί να το ζητήσει. Λοιπόν, καλησπέρα και σε μένα. Καλησπέρα. Καταρχήν, να σε ευχαριστήσω, Πρόεδρε, που φέρνεις το θέμα εκτός ημερησίας διατάξεων. Ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που αφορά την Πανεπιστημιακή Σχολή εδώ, το Τμήμα Γεωπονίας στην Άρτα. Όντως, το τελευταίο διάστημα και οι φοιτητές αλλά και οι καθηγητές είναι ανάστατοι, γιατί πραγματικά το αυτονόητο αυτό που πρέπει να διασφαλίζουν από μόνοι τους οι σχολές ή το αντίστοιχο Υπουργείο Παιδείας δεν διασφαλίζεται, και επειδή αγωνιούμε κι εμείς και ως πατεράδες για τα δικά μας παιδιά. Δεν νοείται δηλαδή μια σχολή να φοιτεί κάποιος και να μετά να μην έχει αναγνώριση και να μην έχει επαγγελματικά δικαιώματα. Άρα προς αυτή την κατεύθυνση είχαμε συνάντηση το προηγούμενο διάστημα με τους φοιτητές, όπου τους κάλεσα και στο Δημοτικό Συμβούλιο και ήρθαν και εκεί έθεσαν αυτά τα ζητήματα που ανέφερε και εσύ όσον αφορά την αναγνώριση του πτυχίου τους ως πενταετούς φοιτητές για όλα τα τμήματα της Γεωπονικής Σχολής και για αυτούς που, τους φοιτητές που είναι μέσα, αλλά και για τους καινούριους, και να έχουν επαγγελματικά δικαιώματα και να είναι και να εγγράφονται στο ΓΙΟΤΕ ως γεωπόνοι για να μπορέσουν μετά να ασκήσουν το επάγγελμα του γεωπόνου. Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο πήρε αυτή την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ήδη τη διαβιβάσαμε και στην Υπουργό, την κυρία Κεραμέως, και στην Πρίτανη
την κυρία Πατιστάτου και στον κοσμήτωρα της σχολής και καλέσαμε και με δελτίο τύπου όλους τους βουλευτές και όλους τους φορείς, την περιφέρεια Επίρου, την ΠΕΔ σήμερα και μπράβο σας, και όλους τους φορείς να πάρουμε τις ομόφωνες αυτές αποφάσεις για να καταλάβουν το αυτονόητο δυστυχώς ότι πρέπει επιτέλους τα παιδιά τα οποία σπουδάζουν. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, πάμε να συνδεθούμε με τα στούντιο του RTV στην Ιγουμενίτσα και να καλησπερίσουμε τον συνάδελφο δημοσιογράφο Βαγγέλη Μάστορα. Βαγγέλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Βίγη, καλησπέρα σε όσους μας κάνουν TV και μας παρακολουθούν. Το θέμα των εκλογών, το είπαμε και λίγο πριν και με τον συνάδελφο. Βέβαια, είχαμε και εκτενές ρεπορτάζ, το πρώτο θέμα άλλωστε του δελτίου μας σήμερα. Ο Κύβος ερήφθη, 21 Μαΐου. Όλα αυτά είναι τα τυπικά, απλά εκείνα τα οποία ήταν προβλέψιμα, απλά περιμέναμε την επίσημη ανακοίνωση. Εκεί που θες εσύ όμως να εστιάσεις, δεν αφορά αυτό καθ' αυτό την διεξαγωγή των εκλογών, αλλά σε ό,τι έχει σχέση με, πώς να το πω τώρα, ούτε με ενέργειες, με κάποιους υπουργούς, με κάποια κυβερνητικά στελέχη. Και το τι γίνεται. Κοίταξε, το ότι θα πηγαίναμε ότι ο Κύβος ερήφθηκε όλα αυτά τα... και δεν το λέω, μην παρεξηγηθώ έτσι ως ψόγων προς εσένα. Αλλά αυτά τα μεγάλα επίβολα ότι εκλογές 21 Μαΐου και από το πρωί ασχολούμαστε όλοι κάποια στιγμή αφού εξαντλείται η τετραετία, η προεπόμενη από το Σύνταγμα, θα γινόταν εκλογές. Καλά, μας ενδιαφέρει όμως και ο χρόνος διεξαγωγής. Εμάς μας ενδιαφέρει. Και δεν εννοώ εμάς σαν δημοσιογράφους, όχι σαν δημοσιογράφους, σαν γονείς όμως που τα παιδιά τους δίνουν πανελλαδικές φέτος, σαν πολίτες, σαν τουριστική περίοδο. Αλλά ενδιαφέρει αυτούς που θα είναι υποψήφοι, αυτοί που από την Νέα Δημοκρατία θα χάσουν τους έδρες τους, γιατί με την απλή αναλογική κάποιοι δεν έχουμε απλή αναλογική τώρα, έτσι. Δηλαδή στα Γιάννενα δεν θα βγάλει 4 βουλευτές στην Νέα Δημοκρατία, πώς θα το κάνουμε. Άρα. Ένας θα μείνει απ' έξω. Δύο θα μείνουν. Γένους που θα είναι. Γένους, αυτοί να έχουν ακούσα. Έτσι. Στην Θεσπρωτεία που είναι μονοεδρική ενδιαφέρει γιατί μία ανατροπή και ένα προβάδισμα του ΣΥΡΙΖΑ μπροστά την χάνει ο κυβερνητικός βουλευτής ο σημερινός. Αν γίνει, έτσι. Γιατί, δεν ξέρω με εκλογές είναι. Αυτοί ενδιαφέρονται για τα προνόμια αύριο, τους μισθούς τους. Εμάς να σου πω κάτι, Βίκη. Άλλαξε κάτι, πιστεύεις ότι θα αλλάξει κάτι στην καθημερινότητά σου μέχρι τις εκλογές ή και μετά από αυτές? Δηλαδή, όποια κυβέρνηση και προκύψει μετά τις 3 Ιουλίου, εσύ θα πας στο σούπερ μάρκετ και θα πάρεις τα πράγματα κατά 40% φθηνότερα? Όχι. Θα πας στο πρατήριο και θα βάλεις τη βενζίνη σου κατά 30%, 40% φθηνότερα στα επίπεδα τα προ ενεργειακής κρίσης? Ερωτώ. Λοιπόν, θα αλλάξει κάτι όσον αφορά τα ενίκια που άλλο τρελαίνεται να βρει ένα σπίτι και θέλει 500 και 600 και 700 ευρώ και έχει τρελαθεί ο κόσμος και θα τα κάνουμε στην καθηγητική πολιτική? Άρα λοιπόν, άσε, εκλογές, κάποια κυβέρνηση θα σχηματιστεί. Εγώ όμως θέλω να ρωτήσω τον κύριο Μητσοτάκη, καταρχάς, εάν θα συμπεριλάβει πέρα από τον κύριο Καραμαλή, αυτό είναι άλλο θέμα, έτσι, ο οποίος παραιτήθηκε, έτσι, αν θα συμπεριλάβει ως τους υποψήφιους της Νέας Δημοκρατίας τον κύριο Παπαθανάση, Νίκο Παπαθανάση, έτσι το λένε. Βεβαίως, Νίκο Παπαθανάση. Ναι. Είναι αναπληρωτής υπουργός ανάπτυξης. Αν το συμπεριλάβει, και το λέω αυτό, διότι αν το συμπεριλάβει, σημαίνει ότι το ότι είναι νόμιμο, που εδώ δεν ξέρουμε αν είναι και νόμιμο, αλλά εν τέλει περιπτώσει, ό,τι είναι νόμιμο δεν είναι και ηθικό, που είχε πει ο πρώην πρωθυπουργός, ο κύριος Κώστας Καραμαλής, όταν καρατόμησε τον κύριο Γιώργο Βουλγαράκη, γιατί είχε offshore εξωχώριες εταιρείες και έβγαζε τα περιουσιακά του στοιχεία εκτός Ελλάδας και είπε ότι είναι νόμιμο. Υπουργός τώρα, να τρελαίνεσαι. Αλλά πέρα από εκεί, θέλω να πω το εξής. Εάν εγώ προτρέψω τους πολίτες, μάλλον δεν το κάνω, γιατί αυτό ξέρεις είναι συνιστά ποινικό αδίκημα. Λοιπόν, αν εγώ πάω αύριο το πρωί στην τράπεζα στην οποία είμαι δανειολήπτης και στην οποία οφείλω ένα ποσό το οποίο σε σχέση με αυτό το οποίο όφιλε η εταιρεία της οποίας ήταν εγγυητής ο κύριος υπουργός και εγγυητής, συμβαίνει ότι έχει την ευθύνη την απόλυτη για τα χρέη και για οτιδήποτε προκύψει στην εταιρεία. Έτσι δεν είναι? Ναι. Λοιπόν, αν λοιπόν εγώ πάω στην τράπεζα αύριο και η τράπεζα αυτή, σύμφωνα με ρεπορτάζ, το οποίο ναι μεν η τράπεζα, σύμφωνα με ρεπορτάζ έγκυρης εφημερίδας, το δάνειο αυτό ουδέποτε εκπληρώθηκε,
ο εγγυητής κ. Παθανάσης μεταβίβασε όλα τα περιουσιακά του στοιχεία στα μέλη της οικογένειάς του, άρα δεν έχει τίποτε να του πάρουν, και όχι μόνο αυτό, αλλά το δάνειο κουρεύτηκε σκανδαλωδώς και από το 1.800 που ήταν το αρχικό ποσό, φαίνεται ότι κατέβαλε 50.000 ευρώ. Βέβαια, υπήρξε μια χλιαρή ανακοίνωση, παύλα διάψευση σε εισαγωγικά, της τράπεζας, η οποία λέει άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Ο κ. Παθανάσης λέει θα προσφύγει στη δικαιοσύνη για τους συκοφάντες. Αυτό ήταν με άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Θα προσφύγει στη δικαιοσύνη τώρα προεκλογικά. Και αν προσφύγει, θα δούμε, έτσι, γιατί το θα αποσφύγω δεν λέει τίποτε. Και αν δικαιωθεί ή αν δεν δικαιωθεί, θα γίνει μετά τις εκλογές. Ρωτώ λοιπόν εγώ, αν ισχύουν όσα λέει η έγκυρη εφημερίδα, η οποία παραθέτει στοιχεία συγκεκριμένα με αριθμούς, και έγινε αυτό το σκανδαλώδες κούρεμα από ένα δάνειο μη εξυπηρετούμενο, παρακαλώ, από το 2005 για 18 συναπτά έτη. Αν εγώ λοιπόν, ο ταλαιπωρημένος δανειολήπτης που κινδυνεύω να χάσω το σπίτι μου και το δάνειό μου προς τις τράπεζες και γενικότερα τα δάνειά μου σε σχέση με τον Παθανάση είναι, πώς τον λένε, είναι χαρτζηλίκι. Κοίταξε, δεν δίνουμε πουρμπουάρ, φιλοδόρημα, λέμε πόσο κάνει, πόσο είναι ο λογαριασμός, 14,5 ευρώ. Αφήνεις 15, έτσι. Εντάξει. Λοιπόν, όση φτώχεια και να έχεις. Λοιπόν, αν λοιπόν πάω αύριο το πρωί στον διευθυντή της τράπεζας και του πω ότι ξέρεις κάτι, πάρε χαρτί και κάνε απλή μέθοδο των τριών. Απλή μέθοδο των τριών. Αυτή που μαθαίναμε στην Πέμπτη Δημοτικού. Και θα του πω, στα 1.800 κούρεμα 750.000. Στα τόσα προστάω εγώ, ας πούμε, στα 100 ας πούμε προστάω εγώ, πόσο χι ίσον. Άμα δεν ξέρει να κάνει και τα λοιπά αντικατάσταση, πιστεύω, τα ξέρει. Το κάνεις εσύ. Αν τα κάνω εγώ, δεν πειράζει, έτσι. Λοιπόν, και θα του πω, κούρεψέ μου και τώρα το δάνειο. Θα είμαι παράλογος εγώ, και αν το παράδειγμά μου ή με ακούνε το ακολουθήσουν και άλλες συμπολίτες, θα θεωρηθώ ότι υποκινώ τους πολίτες σε εξέγεση και σε ανατροπή της καθεστικίας τάξης. Ε, ρε δεν ντρέπονται ρε οι ξεφτύλες. Ρε δεν ντρέπονται οι ξεφτύλες. Τίποτα άλλο δεν λέω. Πραγματικά δεν ντρέπονται οι ξεφτύλες. Πραγματικά δεν ντρέπονται οι ξεφτύλες. Και παίρνουν του κοσμάκι τα σπίτια. Και χθες, άλλο χθες, Αθήνα, σπίτι του ΟΕΚ, δηλαδή του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, το οποίο δεν ξέρω αν το είδες, δεν υπόκειται το οποίο σε πληστηριασμό. Αυτό είναι ακατάσχετο. Σωστό. Λόγω του ότι προέρχεται ακριβώς για εργαζόμενους, είναι ακατάσχετο. Το πούλησαν σε φανς για δάνειο, υπόλοιπο δανείου, 7.000 ευρώ παρακαλώ, 7.000 ευρώ, και πήγε το φανς να το πάρει. Βέβαια, στη βουλημία τους επάνω, έτσι, δεν κατάλαβαν, δεν γνώριζαν, δεν πρόλαβαν να μάθουν ότι είναι ακατάσχετο και την πάτησαν. Μάλιστα, το είδα, ναι. Λοιπόν, αυτά, κατά τα άλλα, μέχρι τις εκλογές. Θέλω να σε ρωτήσω και κάτι τελευταίο. Χθες ήταν μια αφιελώδης συνεδρία του Δημοσίου. Έχουμε μισό λεπτό. Έχουμε μια παρουσίαση σήμερα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Τα εγγένεια. Α, είναι τα εγγένεια παρουσία της κυρίας Γκάγκα. Ναι, βεβαίως. Ένα τελευταίο τύπου ιατρικό μηχάνημα τελευταίας τεχνολογίας. Ναι, παρουσία της κυρίας Γκάγκα. Σήμερα είναι μάλλον μια πολύ σημαντική ημέρα όχι μόνο για την Ήπειρο και για τη Βορειοτική Ελλάδα ευρύτερα. Γιατί? Γιατί το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων με δωρεά παρακαλούν. Τι νόμιζε εσύ ότι τα έβαλε η κυβέρνηση που θέλει να ιδιωτικοποιήσει το δημόσιο σύστημα υγείας και το κάνει? Με δωρεά του Ιδρύματος Νιάρχου ποσού ύψους 1.800.000 ευρώ. Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο προμηθεύτηκε ένα υπερσύγχρονο μηχάνημα. Έτσι. Υπερσύγχρονο μηχάνημα προηγμένης τεχνολογίας. Δεν υπάρχει και αυτό. Το οποίο λέγεται. Τι κάνει, θα σου πω εγώ. Κάνει εξαιρετικά λεπτομερή απεικόνηση του ανθρώπινου σώματος με μη επεμβατική διαδικασία. Τι σημαίνει μη επεμβατική διαδικασία? Ότι δεν χρειάζεται να παρέμβει ανθρώπινο χέρι. Το σκανάρι. Να το πω έτσι απλά. Δηλαδή, σκανάρι το ανθρώπινο σώμα. Αυτό που βοηθάει πάρα πολύ, βοηθάει στη διάγνωση καρκίνων. Σωστό. και μάλιστα σταδιοποιεί τους καρκίνους, σε ποιο στάδιο βρίσκεται, για να δοθεί το ανάλογο θεραπευτικό σχήμα. Πολύ σημαντικό, κάτι το οποίο δεν γίνονταν μέχρι σήμερα. Mm-hmm. Δεύτερον, βοηθάει σε νευρολογικές παθήσεις, παθήσεις του κεντρικού νευρικού συστήματος και επίσης και σε καρδιολογικά, βαριά καρδιολογικά νοσήματα. Μάλιστα. Είναι πραγματικά ένα πολύ ακριβό μηχάνημα.
το οποίο είναι το τέταρτο νοσοκομείο πανεπιστημιακό πανελλαδικά που το έχει. Είμαστε υπερήφανοι. Έγιναν τα εγγένεια με παρουσία της αναπληρώτας υπουργού της κυρίας Γκάγκα. Λοιπόν, αχρίαστο να είναι, αλλά είμαστε πολύ πραγματικά ευτυχείς που το έχουμε, γιατί παλιά έπρεπε να πας στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, να κάνεις την εξέταση αυτή. Και αν δεν έβρισκες σειρά στο νοσοκομείο, να πας σε ιδιωτικό θεραπευτήριο και αν δεν έχεις λεφτά, να πεθάνεις όπως γίνεται συνήθως. Λοιπόν, αυτά. Ένα τελευταίο ερώτημα, Βαγγέλη μου. Όπως είπα στην χθεσινή θυελώδη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιγουμενίτσας όσον αφορά τη χερσαία ζώνη, αλλά μάθαμε όμως ότι υπήρξαν αντιδράσεις. Εκεί δηλαδή ήταν και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Μάριος Κάτσης, και υπήρξαν αντιδράσεις από μέλη του Προεδρείου, από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Τι ακριβώς έγινε? Πρώτα, για να καταλάβουν ορισμένοι το θεσμικό τους ρόλο, εκεί στην Δημοτική Αρχή του Δήμου Ιγουμενίτσας, οι βουλευτές, όπως και άλλοι τοπικοί φορείς, σε κάθε συνεδρία του τοπικού συμβουλίου, λαμβάνουν πρόσκληση. Τώρα, το αν δεν παρίστανται σε ώρες συνεδριάσεις, αυτό είναι δικό τους θέμα. Επιλέγουν αυτοί αν θα παραστούν ή όχι. Αλλά λαμβάνουν πρόσκληση. Άρα, ο κύριος Κάτσης δεν πήγε απρόσκλητος. Πρώτον. Δεύτερον, και απρόσκλητος να πήγαινε με το θεσμικό του ρόλο ως βουλευτής της αξιωματικής αντιπολίτευσης του νομού, έχει κάθε δικαίωμα να λάβει τον λόγο και να θέσει προημερής της διάθεσης το μείζον για την περιοχή θέμα, που είναι αυτό της απόδοσης της χερσαίας ζώνης μετά την ιδιωτικοποίηση του λιμανιού και της επικείμενης υπογραφής σύμβασης από τη Βουλή, της επικύρωσης, συγγνώμη. Λοιπόν, και όχι μόνο, παρούσα, μάλιστα ήταν και η κυρία Άννα Στεργίου, υποψήφια βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία πήρε και αυτή το λόγο. Σε αυτήν, να ξεκινήσουμε από αυτήν, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αφήρεσε το λόγο, δεν άφησε να ολοκληρώσει, δεν άφησε να πει τίποτε, διότι είπε ότι ο Δήμαρχος παρέδωσε τα κλειδιά της πόλης και λέγοντας αυτό της αφαίρεσε το λόγο. Πολύ δημοκρατικό αυτό. Τι να σου πω, άλλο πράγμα. Ο κάθε ένας έχει δικαίωμα να λέει αυτό που θέλει. Αυτό σημαίνει δημοκρατία, και μάλιστα σε μια αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου που ακούγονται όλες τις απόψεις. Τώρα, ο βουλευτής είπε την άποψή του και εξέφρασε τους ενδυασμούς και τις επιφυλάξεις του και τους προβληματισμούς του για το τι μέλη γενέζεται με τη χερσαία ζώνη. Και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου τι θέλει να δείξει? Ότι είναι καλό παιδί και υπάκουο παιδί στο Δήμαρχο? Τι θέλει, μήπως ξαναβγεί ο Δήμαρχος για να τον ξανακάνει πρόεδρο? Γιατί, αν θυμάμαι καλά, μέχρι να εκλεγεί πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, είχε αποστασιοποιηθεί από τον Δήμαρχο το συγκεκριμένο και ψήφισε παρόν σε κάποιες συνεδριάσεις, σε άλλες απήχε, σε άλλες καταψήφιζε. Υπήρχε μια αποστασιοποίηση. Πώς αλλάζουν έτσι οι άνθρωποι και οι ρόλοι, συμβίκυναμε? Τι οδηγιακές μεταμορφώσεις είναι αυτές? Και εν τέλει περιπτώσει, καλά κάνει και θέλει να δείξει ότι είναι καλό παιδί. Ή, εάν σέβεται τόσο πολύ το θεσμικό του ρόλο, να σέβεται και την άποψη του άλλου. Τώρα, εκτός αν θεωρεί ότι είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος, δηλαδή εκπρόσωπος της κυβέρνησης και απαντά ανταυτής στον βουλευτή της αντιπολίτευσης. Αυτά, είπε τρία μάλιστα, τα μέτρησα. Έχω δικαίωμα άλλο ένα ακόμη. Καλή σας νύχτα. Καλό βράδυ. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η συναυλία διαμαρτυρίας για το έγκλημα στα Τέμπη, όπως επισημαίνει η Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Πρέβεζας. Η συναυλία έγινε σε συνέχεια των προηγούμενων αγωνιστικών κινητοποιήσεων και στα πλαίσια δράσεων για το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στα δικαστήρια στην παραλία της Πρέβεζας η συναυλία διαμαρτυρίας για το έγκλημα στα Τέμπη που οργάνωσε η Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Πρέβεζας. Στη συναυλία πήραν μέρος οι ασημάζευτοι, ο Ντάνος Μηνιάδης, ο Νικόλας και η Ίνα, οι Λευκές Στολές, η Ευελίνα Μπέλου και οι Παραμβολές. Τις τελευταίες μέρες, λοιπόν, τα πολλά θλιβερά γεγονότα που έχουν έρθει στο προσκήνιο μας αναγκάζουν να δράσουμε πιο αποφασιστικά. Ο σεισμός στην Τουρκία ανέδειξε ότι ένα κτίριο μπορεί να καταραίει σαν χάρτινος πύργος, επειδή φτιάχτηκε όχι για να είναι ασφαλές, αλλά για να είναι φθηνό, προκειμένου να κερδίσουν οι κατασκευαστικές εταιρείες. Το δυστύχημα στα Τέμπη ανάδειξε ότι όταν το κέρδος μετράει περισσότερο από τις ανθρώπινες ζωές, τότε θα ζούμε τραγωδίες. Η εξελίξη στον χώρο της υγείας με το κλείσιμο μονάδων και τη μετατροπή του παιδογκολογικού σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μας δείχνουν ότι ακόμα και η υγεία των παιδιών μας γίνεται εμπόρευμα
που κάποιοι θα μπορούν να την αγοράζουν και κάποιοι άλλοι όχι. Όλα τα παραπάνω, όπως και τα τόσα πεθαμένα παιδιά στο Αιγαίο, από τη Συρία, ο θάνατος του Μάριου στο Μενίδη, του Άλκη στη Θεσσαλονίκη, του Βασίλη στις Σέρες, εικόνες φρίκης από τον πόλεμο στην Ουκρανία και τόσα άλλα. Και η μεγαλύτερη αγωνία όλων, να μην ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Και πάντα έρχεται κάτι επόμενο. Και επόμενο. Όχι, η αγωνία μου δεν είναι πλέον αν συμβεί το επόμενο. Είμαι σίγουρος ότι θα συμβεί. Η αγωνία μου πλέον σαν αγωνιός είναι πως τον θυμό μου, την οργή που νιώθω σήμερα, που ένιωσα χθες, προχθές, που νιώθω κάθε μέρα, θα την κάνω εμπόδιο σε αυτά που έρχονται. Ώστε τα παιδιά μου, το παιδί μου, τα παιδιά μας, εγώ, εμείς, όλοι μας, να ζήσουμε όπως μας αξίζει, όπως έχουμε ανάγκη. Γι' αυτό και δεν καθόμαστε ήσυχοι. Δεν αφήνουμε τη ζωή των παιδιών μας στην τύχη, στο πάμε και όπου βγει. Οι ζωές μας είναι πιο σημαντικές από τα κέρδη τους. Γι' αυτό σήμερα, και όχι μόνο σήμερα, και όλο το επόμενο χρονικό διάστημα, απαιτούμε να ελεγχθούν έγκαιρα όλα τα σχολικά κτίρια. Χρειάζεται να μπει πρόγραμμα ξεκινώντας από τα παλιά κτίρια. Να πραγματοποιηθούν ουσιαστικοί έλεγχοι, και όχι μόνο οπτικοί, από τις αμμόδιες επιτροπές της ΚΤΥΠ, σε συνεργασία με τις τεχνικές υπηρεσίες των Δήμων, και να παρασχεθούν πιστοποιητικά καταλληλότητας για όλα τα σχολικά κτίρια. Ο ουσιαστικός ενδελεχής έλεγχος όλων των σχολικών μονάδων να γίνει άμεσα σε όλα τα επίπεδα, όπως στατική επάρκεια, προσεισμικός έλεγχος, έξοδοι διαφυγής, πυρασφάλεια, ασφαλής ηλεκτρονική εγκατάσταση, επάρκεια σε προάβλια και χώρους συγκέντρωσης. Να χρηματοδοτηθούν μελέτες από τον κρατικό προϋπολογισμό για όλα τα σχολικά κτίρια. Να μειωθεί ο μέγιστος αριθμός μαθητών ανά τμήμα. Να κατοχυρωθεί θεσμικά η ΚΤΥΠ ως ο κατεξοχήν αρμόδιος τεχνικός κατασκευαστικός φορέας του κράτους για τις δημόσιες κτηριακές υποδομές με προτεραιότητα στις υποδομές παιδείας. Να χρησιμοποιηθεί και να θωρακιστεί η λειτουργία της με προσλήψεις μόνιμου ειδικευμένου προσωπικού μηχανικών όλων των ειδικοτήτων, προκειμένου να είναι εφικτή η επαρκής και ολοκληρωμένη άσκηση των αρμοδιοτήτων της. Να ληφθούν και να χρηματοδοτηθούν όλα τα απαιτούμενα μέτρα για ασφαλείς, σύγχρονες και δωρεάν μαθητικές μεταφορές. Αυτό αφορά τα ακόλουθα. Σχολαστικούς ελέγχους οχημάτων και οδηγών πριν την αναχώρηση, κατά τη διάρκεια των εκδρομών και στην επιστροφή τους. Οι σχολικές εκδρομές, εκπαιδευτικές επισκέψεις μπορούν και πρέπει να αναχωρούν τις προγραμματισμένες ώρες. Να υπάρξει πρόβλεψη κυρώσεων για τους ιδιοκτήτες οχημάτων, τουριστικών γραφείων, που αποδειγμένα με δική τους ευθύνη ένα όχημα κρίνεται ακατάλληλο και ακυρώνεται μια σχολική εκδρομή επίσκεψη πριν την αναχώρησή της. Οι εκδρομές επισκέψεις είναι κομμάτι της εκπαιδευτικής λειτουργίας του σχολείου και κανένας δεν μπορεί να τις παρακολουθεί. Τήρηση των ωραρίων οδήγησης ανάπαυσης των οδηγών ανεξάρτητα της σχέσης εργασίας τους. Δεύτερος οδηγός σε όλα τα πολύωρα ταξίδια. Επαναφορά του ελέγχου από τακταίο όλων των λεωφορείων που πραγματοποιούν ημερήσιες ή πολυήμερες εκδρομές. Να εξασφαλιστεί ολοκληρωμένα η ασφαλής μετακίνηση μαθητών, εκπαιδευτικών και γονιών. Προτείνουμε έξω από όλες τις σχολικές μονάδες να διαμορφωθούν διαβάσεις πεζών, να τοποθετούν παλόμενοι φωτεινοί σηματοδότες, επαρκής φωτισμός, τεχνητοί μειωτές ταχύτητας, ορισμός ανώτατου όριου ταχύτητας, καθώς και να οριστούν σχολικοί τροχονόμοι. Να στελεχωθούν όλες οι σχολικές μονάδες με προσωπικό φύλαξης, τόσο για την ασφάλεια και την προστασία των παιδιών μας μέσα στο σχολείο, όσο και για τη δυνατότητα να είναι τα σχολεία ανοιχτά το απόγευμα ως χώροι κοινωνικοποίησης και κέντρα ανάπτυξης αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων που θα δώσουν δημιουργική διέξοδο στα παιδιά μας. Για τα ζητήματα υγείας, να μην γίνει καμία ιδιωτικοποίηση σε κανένα τμήμα νοσοκομείου. Η δημόσια νοσοκομειακή παιδιατρική περίθαλψη να ενισχυθεί με υποδομές και μόνιμο προσωπικό.
Η συναυλία έγινε σε συνέχεια των προηγούμενων αγωνιστικών κινητοποιήσεων για να μην συγκαλυφθεί το έγκλημα στα Τέμπη. Να πληρώσουν οι πραγματικοί ένοχοι ασφάλεια στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα σχολεία, στις σχολικές εκδρομές, σε όλους τους δημόσιους και κοινόχρηστους χώρους. Τέλος, τόνισαν ότι θα συνεχίσουμε να μετατρέπουμε το θυμό και την οργή σε αγώνα. Όνειρο ήταν, θα ξαναρθείς μόλις νυχτώσει και το όνειρο πάλι την αλήθεια θα σώσει. Θα με κοντά σου. Μόνο εκεί σε βλέπω καλή μου, εκεί ζυγώνεις κι ακουβάς την ψυχή μου με τα φτερά σου. Μα το πρωί αν σε φεύγεις ανοίγω τα μάτια κι αμέσως πεθαίνεις, μη ξημερώνεις ουρανέ. Μάτιο άδειο κι από το όνειρο ακούω καθαρά το λοιμό της να λέει όνειρο ήτανε, όνειρο ήτανε. Ζωή θανάτου, 11-9 επανάληψη σε μας. Μπάτσι κουρούνια, ντρόπι της γενιάς, μουνό πανό ευθύνια, λέρα της στρατιάς, πολιτική γελάδια, να βόσκουν το φαΐ μας. Ασκή κυλαράδες, ευθύνη για εμάς. Αυτό δεν θα περάσει, δεν θα ξεχαστεί. Μπάτσε χρυσαυγίτη, άκου αυτό είναι απειλή. Για την Αναστασία, τη Μαρία Θωμαή. Για την άλλη Αναστασία και τη Χρυσή. Για τον Παναγιώτη που ήτανε 15 ετών, ναι. Για την Κλαούντια, τη Φραντζέσκα, για την Ελένη που η μάνα της ακόμα περιμένει. Για όλα τα παιδιά. Για τον Ιορδάνη και τον Κυπριανό. Για όλα τα παιδιά που δεν είναι πια εδώ και δεν θα ξαναγυρίσουν. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Δεν έχω τι να πω,
Έχω χάσει τα λόγια μου, γαμιέται το κράτος. Φωνάζω, τρελαίνω, μου ήταν έγκλημα λάθος. Εις βάρος της ειρήνη των νεκρών. Ήταν παιδιά, παιδιά των φτωχών. Είμαστε δύο ομάδες, δύο στους δέκα τεχνοκράτες. Παιδιά των γονιών που δεν έχουν πλάτες να στηρίξουν. Στο Γεάδα θα μας ρίξουν με τη δυστυχία μας. Δεν θα παίζουν πια, ναι, Θα μάχομαι όσο με αδικούνε. Τρία κομμάτια θα πούμε και θα φύγουμε. Πάμε σπιτιά να τα πιούμε και να κλάψουμε. Ακούμε μπάτσε, ακούμε κράτος. Μας έχει βγει ο πάτος, δυο δουλειές. Κάθε γονιός για να ανθρέψει το παιδί του. Για να το δει στο φέρετρο, να χαιρέται τη σιωπή του. Ναι, ήταν παρατημένα, δεν είχαν εξοπλισμό. Πουτάνας γητά ρίξαν στο μηχανουργό. Είχανε λεφτά, μα δεν δώσαν για άλλη μια φορά. Τα ξόδεψαν σε χάγο, πόδια και σε λούσα. Για την κοπέλα του Αναστάζη, τη χρυσομαλούσα. Μιλούσα, γελούσα. Μετά ήρθε η μοιραία η στιγμή. Όλοι τώρα θα αντισταθούμε στη Βουλή. Γι' αυτό φωνάζω, γι' αυτό αυθαδιάζω. Δεν είμαι ρε το πλόνι σας, δεν είμαι το παιχνίδι σας. Είμαι ένα πιστόλι που με κλίματα γεμίζεται. Κι όταν έρθει η στιγμή θα το κάνω να φανεί σαν ατύχημα. Θα γελώ στα κρυφά, με ξεχωρίζω. Βουλή για σένα έχομαι και στον δρόμο πεθαίνω. Δεν είμαι σκάνας βλάκας, δεν παίρνω εγώ στο τρένο για την κόλαση. Μόνο εσύ Καριόλη ψάξε τρόπο για απόδραση. Άλλοι ξεσπάνε με τα νεύρα, άλλοι με τη λογική. Εγώ πήρα ένα έγκλημα, το κάνα μουσική. Τρίτη ήτανε δολοφονία μαζική. Κι ιδέα κρατική, όσοι δεν θα το ξεχάσω, δεν θα μείνω στη σιωπή. Τα ευχόμουν να ήταν τα παιδιά του αριστοκράτη. Μα κι έτσι να ήτανε, δεν θα αλλάζε κάτι. Κομμάτι στο κομμάτι θα βγουνε τα παιδιά τους. Πληρώνουν αμαρτίες και εγκλήματα του κράτους. Αντί για τα συστήματα πληρώνουνε τους μπάτσους. Πρέπει να ξυπνήσει ο λαός για να δει το φως. Πίσω ρέμα και μπροστά γκρεμός. Ας έχω όλες οι γνώμες κάθε πολιτικός. Μετά ρωτάνε γιατί αντιδράει ο λαός. Μέσα με κοινία μια πόλη μικρή. Να βλέπεις παιδιά να κλαίνε και να φωνάζουν γιατί. Ένα αγοράκι κάθεται και κλαίει αδόσαμένο. Τούτο αδερφάκι που τώρα πια δεν αναπνεί γαμό τα κράτη. Έχετε λεφτά χινέλες και περπάτε με ένα ξαντάκι. Σας λέμε τόσα χρόνια για μια αλλαγή. Στο τέλος μένει μόνο η στιγμή που θα φωνάξουμε ενός λεπτού σιγή. Thank you.
αυτή την καταπίεση, αυτούς τους θανάτους που γίνονται, γιατί είναι πραγματικά αδικίες. Δεν θα παραδοθώ. Γκανιάτσας. Επισκευές σταθερών και φορητών υπολογιστών. Επισκευή και αντικατάσταση οθόνης, αντικατάσταση σκληρού δίσκου, επισκευή μητρικής. Επισκευή κάρτας γραφικών, υποδοχής φόρτισης και συστήματος ψήξης. Ακόμα, δωρεάν διάγνωση βλάβης και εγγύηση επισκευής. Γκανιάτσας, Ζάρα 69, Άρτα. Γκανιάτσας, η λύση σε κάθε πρόβλημα. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές προβλέπονται για αύριο στην Βόρεια Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορείες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις με τοπικές βροχές προβλέπονται και στην κεντρική Ελλάδα. Βαθμιαία τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και ο καιρός θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορείες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες προβλέπονται και στα νησιά του Αιγαίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, κυρίως μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, στα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού στην Δυτική Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 18 βαθμούς Κελσίου, ενώ στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του RTV. Μείνετε μαζί μας, αμέσως τώρα ακολουθεί η εκπομπή «Τα άλογα της καρδιάς μας». Από εμάς, να έχετε όλοι ένα πολύ όμορφο βράδυ.